Η αλήθεια είναι ότι δεν συζητάμε το τι θα περιλαμβάνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Γενικές γραμμές. Από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει λόγος να έρθει ο γάμος χωρίς να περιλαμβάνει και την κοινή γονική μέρημνα, δηλαδή την τεκνοθεσία ή την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Εμείς πρώτα και κύρια βάζουμε ως πρώτιστο το συμφέρον του ίδιου του παιδιού, την ίδια την ολόκληρη προστασία του. Και έχουμε εκφράσει τους προβληματισμούς μας σε σχέση με τη διεθνή πείρα που υπάρχει, η οποία διεθνής πείρα, όπως και η πρόσφατη απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου, λέει ότι διαγράφεται κάθε αναφορά στο μητρότητα-πατρότητα, αντικαθίσταται από το γονέας 1, γονέας 2. Φτάνουν πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγνωρίζουν και σχέση του παιδιού με περισσότερους από δύο γονείς, γονέας 1, γονέας 2, γονέας 10, δεν ξέρω πού θα φτάσει, μέχρι και με πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι είναι γονείς. Και το δεύτερο που μας προβληματίζει είναι ότι ακριβώς επειδή σήμερα στα Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας υπάρχουν πολύ λίγα παιδιά. Είναι μόλις 149 παιδιά για υιοθεσία και πάνω από 2.700 αιτήσεις από οικογένειες ή μεμονωμένους γονείς. Άρα το κοινή τεκνοθεσία θα σημαίνει ότι θα υιοθετηθεί το φυσικό τέκνο του άλλου μέρους, του ζευγαριού, του ομόφυλου ζευγαριού, που προφανώς έχει προκύψει από ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Και η συγκεκριμένη συζήτηση ανοίγει όταν είναι εκτεταμένο και το εμπόριο οαρίων σπερματοζωαρίων, αλλά κυρίως η γενικευμένη αναγνώριση της εμπορικής παρένθετης μητρότητας. Μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια δολάρια η παγκόσμια εμπορική βιομηχανία της παρένθετης μητρότητας και βέβαια εδώ, το 22 πέρασε συγκεκριμένος νόμος, όπου ακόμα και ορισμένες ασφαλιστικές δικλείδες τις κατήργησε και με τη νέα απόφαση βέβαια της Επιτροπής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής έχει μπει ταρίφα 20.000 ευρώ για την αποζημίωση της παρένθετης μητέρας. Άρα για ποια αλτρουιστική πράξη μιλάμε μαζί και με άλλες πλευρές. Η θέση του ΚΚΕ είναι σε αντιπαράθεση και με σκοταδιστικές, ομοφοβικές απόψεις που ακουστήκαν και μέσα στη Βουλή όλο το προηγούμενο διάστημα και φτάνουν να βλέπουν τη γυναίκα ως μια μηχανή αναπαραγωγής παιδιών, παιδοποιητική μηχανή και είναι και σε αντιπαράθεση φυσικά και με ανορθολογικές αντιεπιστημονικές απόψεις και θεωρίες που αμφισβητούν την αντικειμενική πραγματικότητα ακόμα και τη συμπληρωματική σχέση ανδρικού και γυναικείου οργανισμού. Ναι, άρα τι θα κάνεις εσύ λίγο, με έχετε μπερδέψει λίγο. Τι εννοείται, εκφράζουμε συγκεκριμένα. Ναι, το καταλαβαίνω. Όχι. Όταν έρθει, ναι, το καταλαβαίνω. Όταν έρθει λοιπόν το νομοσχέδιο αυτό, σε γενικές γραμμές. Καλύτερα να ρωτήσετε τι θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο. Άρα θα περιμένετε να δείτε τι θα περιλαμβάνει. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εκφράζουμε τους προβληματισμούς με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα. Θα περιμένετε λοιπόν όταν έρθει. Κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με τον ανασχηματισμό που ξεκινήσατε και την ερώτησή σας. Ο ανασχηματισμός προχώρησε ακριβώς με δοκιμασμένους σε επικίνδυνες αποστολές, αντιλαϊκές αποστολές, για να προχωρήσει ακόμα πιο αποφασιστικά το αντιλαϊκό έργο της κυβέρνησης. Και το επόμενο διάστημα αυτό που θα πρέπει να προχωρήσει με βάση τις κατευθύνσεις, τις στρατηγικές της κυβέρνησης είναι η ακόμα παραπέρα εμπορευματοποίηση της υγείας και πολύ περισσότερο το ζήτημα της καταστολής. Γιατί την ίδια στιγμή που συζητάμε για το πώς μπόρεσε επιχειρησιακά ή δεν μπόρεσε η αστυνομία να κινηθεί σε σχέση με τους Κροάτες που κατέβηκαν τους φασίστες. Την ίδια στιγμή, με μεγάλη ταχύτητα, κινήθηκε για να ξεσπιτώσει μία οικογένεια αναπήρων για να πάρουν το σπίτι της στα φανς. Άρα είναι και συγκεκριμένη κατεύθυνση. Να πάω όμως στο ζήτημα που θέσετε και είναι πολύ σημαντικό. Το ζήτημα της βίας, ιδιαίτερα στην παιδική και εφηβική ηλικία, είναι κατά τη γνώμη μας πολύ παραγωγικό. Οπωσδήποτε στη σύγχρονη αντιδραστικοποίηση στην αρένα και τη σύψη της σύγχρονης εκμεταλλευτικής κοινωνίας και τις αλλεπάλληλες οικονομικές κρίσεις που έχουν δημιουργήσει και πάρα πολύ ανασφάλεια και αδιέξοδα είναι και μια σειρά αξίες που διαπερνούν και διαπαιδαγωγούνται τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία. Είναι οι αξίες του ανταγωνισμού, του εγωιστικού τρόπου σκέψης και στάσης ζωής. Κατά τη γνώμη μας το κύριο είναι να δοθεί βάρος στην πρόληψη. Και πρόληψη δεν σημαίνει μόνο ενημέρωση. Πρόληψη σημαίνει στάση ζωής. Στάση ζωής που να έχει στο επίκεντρο την αλληλεγγύη, τη συλλογικότητα, τη συναδελφικότητα. Προϋπόθεση γι' αυτό είναι να εξασφαλίζεται σε κάθε παιδί το δικαίωμά του στην παιδεία να πηγαίνει δωρεάν
πολιτιστικές, αθλητικές δραστηριότητες, να μην εξαρτάται από τα οικονομικά της οικογένειάς του. Προϋπόθεση ναι, αυτό είναι να υπάρχει... Για διακοπή. Δεν είναι τα, συγκεκριμένα για το θέμα της βίας στα ανήλικα, δεν είναι παιδιά τα οποία προέρχονται από οικογένειες απαραίτητα φτωχές ή έχουν, από παντού. Δεν έχουν πρόσβαση σε παιδί ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό. Γι' αυτό είπα για τις αξίες mm-hmm. και πώς διαπερνούν mm-hmm. και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης mm-hmm. που πλέον... πώς διαπερνούν ακόμα και το εκπαιδευτικό σύστημα που παντού περνάνε όλες αυτές οι αξίες. Μάλιστα. Και να σας πω, το κύριο είναι για μας ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και η υποδομή, η ασφαλιστική δικλίδα σε κάθε σχολική μονάδα. Όταν ένας ψυχολόγος ή ένας κοινωνικός λειτουργός πάει σε 4-5 σχολεία την εβδομάδα για να μπορέσει να καλύψει στοιχειωδώς ορισμένες ανάγκες, πώς να δει έγκαιρα και να προβλέψει. Τι να προβλέψει. Όταν δεν υπάρχουν κέντρα υγείας με ιδιαίτερο βάρος στο κέντρο ψυχικής υγείας που να έχει προγράμματα πρόληψης για την παιδική και εφηβική ηλικία να προβλέπει έγκαιρα, πώς να παίρνει αντίστοιχα μέτρα. Και βέβαια στο ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας, εκεί να μου επιτρέψετε, είναι χαρακτηριστικά τα μεγάλα κενά και οι ελλείψεις που αφορούν και την τραγική υποστελέχωση των συμβουλευτικών κέντρων αλλά και των ξενώνων για κακοποιημένες γυναίκες, προφανώς και των παιδιών τους, αλλά και όλες οι άλλες υποδομές για την πλήρη ουσιαστική οικονομική κοινωνική τους στήριξη για να στέκονται στα πόδια τους, οικονομικά κοινωνικά ανεξάρτητες, για να μπορούν να δεκλωβιστούν από τέτοιες λοιπόν, βίες παθογόνες. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, στις διαπιστώσεις λίγο συμπέφτεται όλοι. Καλό είναι πάντως στο πολιτικό σύστημα όλα τα κόμματα να κάτσετε κάτω και να βρείτε και λύσεις σε αυτό το θέμα. Εμείς διεκδικούμε για νέα κρατική χρηματοδότηση για αυτά που λογαριαζόταν από κάθε κυβέρνηση ως κόστος. Το θέμα είναι ότι αυτή τη κοινωνία των χαμηλών προσδοκιών που λέτε διαμορφώθηκε με ευθύνη όλων διαχρονικά των κυβερνήσεων. Γιατί επί της ουσίας η μία μετά την άλλη έχτιζε στο πώς θα δίνονται νέα προνόμια σε επιχειρηματικούς κολοσσούς στη στιγμή που την πληρώναν οι εργαζόμενοι ο λαός. Και εδώ πάμε τώρα συγκεκριμένα. Το ΚΚΕ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για να δοθεί μια ανάσα ανακούφισης έστω. Mm-hmm. Και λέμε επαναφορά συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και βέβαια να καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας και μια σειρά άλλα μέτρα, τα οποία προφανώς επιδρούν σε αυτό που συναντάει αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία του κόσμου, να μην ξέρει τι τιμολόγιο να διαλέξει, που η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για πολύχρωμα σκοτάδια, όποιο και αν είναι αυτό, με την έννοια της επίδρασης, της πράσινης μετάβασης και όλων αυτών των στρατηγικών που ακολουθούνται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις και τώρα απογειώνονται με τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτά γίνονται στο έδαφος όχι μόνο και των νέων της νέας φορολογίας, ιδιαίτερα για τους αυτοαπασχολούμενους, γίνονται στο έδαφος των μεγάλων κινδύνων και για την οικονομία με βάση τους ανελαίτους ανταγωνισμούς ή πανάτου Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντιπαράθεση με Ρωσία και Κίνα, όπως αυτοί και των συμμάχων τους, όπως αυτοί εκφράζονται ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, που υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος γενικότερης ανάφλεξης, και βέβαια επιδρούν στο λαϊκό εισόδημα και η εμπορευματοποίηση της υγείας, της παιδείας, κάθε πλευράς της κοινωνικής ζωής. Γιατί όλα αυτά λογαριάζονται με τη λογική του κόστους για το κράτος και με κριτήριο ότι θα έχει όφελος για τους επιχειρηματικούς κολοσσούς.